Σας καλωσορίζω σήμερα στην κοιλάδα των Πεταλουδών, μια κοιλάδα που αναγεννήθηκε μετά τις καταστροφές ή την ολική καταστροφή που υπέστη από τις πλημμύρες της 25 Νοεμβρίου του 2019. Μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και τον Σπύρο Τσιρόπουλο και τον Πρόεδρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τον κύριο Χάρη Σεριάννη, γιατί είναι παρόντες για να δώσουν περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για να μπορέσει και ο κόσμος να ενημερωθεί για το τι σημαίνει η Πεταλούδα, ποια είναι η Πεταλούδα, κάποια από τα ιστορικά σημεία και στο τέλος θα αναφερθώ εγώ για τα έργα τα οποία έχουν γίνει. Ένας ύμνος όχι μόνο προς τη φυσική ομορφιά, αλλά προς το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν με σεβασμό προσεγγίζει τη φύση. Γιατί το μέρος αυτό είναι δημιούργημα της φύσης, αλλά το τελειοποίησαν οι Ιταλοί όταν ήρθαν εδώ, που έφτιαξαν τα επίπεδα, τα τρία και έφεραν το νερό και δημιούργησαν τους καταράκτες και όλα τα ωραία πράγματα, και είναι συνυφασμένο με τη δύναμη της αναγέννησης. Αν θυμάστε, η πρώτη μεταπολεμική ελληνική ταινία που γυρίστηκε μετά την εσωμάτωση της Δωδεκανήσου από τους αδερφούς Γαζιάδη το 1948, η Άννα Ροδίτη, γυρίστηκε μέσα σε αυτήν εδώ την κοιλάδα. Είναι το ξεκίνημα μιας νέας εποχής και η σημαντικότητα της κοιλάδας. Η κοιλάδα αυτή είναι η κοιλάδα της μοναδικότητας. Όχι μόνο γιατί συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμιακά των πεταλούδων της ονομασίας Πανάξια, όπως τις γνωρίζουμε εμείς τις νυχτοπεταλούδες της Ρόδου, αλλά είναι επίσης μοναδικό γιατί έχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και ενός είδους δέντρου, η γράμβαρση ή η ζητιά, όπως τη λέμε, που έχει πολύ μεγάλο αριθμό συγκέντρωσης εδώ. Και τρίτο σημείο μοναδικότητας, όταν έρευνες που έγιναν εδώ ανακάλυψαν ένα νέο είδος, ένα γρίλο, ο οποίος εστάλει στο Ζωολογικό Ινστιτούτο των Ρωσικών Ακαδημαϊκών Επιστημών και αναγνωρίστηκε ως μοναδικό είδος, το οποίο φέρει σήμερα το όνομα Ρόδος. Το 2017 το BBC2 αφιέρωσε μια ολόκληρη εκπομπή μόνο για αυτό το είδος που ζει μονάχα στη Ρόδο. Και βέβαια το πιο μεγάλο στοιχείο μοναδικότητας είναι αυτή η αίσθηση που νιώθει κάποιος όταν έρθει και περπατήσει στο πιο δροσερό μέρος του νησιού, στο μέρος που διατηρεί τη δροσιά ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού, γι' αυτό μαζεύονται εδώ οι πεταλούδες, και νιώσει όχι απλά κοντά στη φύση, αλλά ένα με τη φύση, με σεβασμό, και δείξει πόσο ο άνθρωπος μετά από μια μεγάλη καταστροφή μπορεί να επενδύσει ξανά σε αυτό και να συνεχίσει να το διαφυλάτει για τις επόμενες γενιές, όπως άλλωστε έγινε τώρα. Θα πούμε μια ιδιαιτερότητα εδώ, μια καινοτομία που κάναμε χάρη στον κύριο Ιατρίδη. Εμείς στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο το εκπροσωπώ εγώ ως υπεύθυνος, είναι ουσιαστικά ένα κέντρο το οποίο έρχονται μαθητές όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, και μαζί με τα παιδιά, με τις περιβαλλοντικές ομάδες, υλοποιούμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις δράσεις μας ήταν και η αξιοποίηση εδώ του χώρου, που είναι ένα βασικό πεδίο δράσης για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων, της αποκτημένης πραγματικότητας. Θα δείτε και σε λίγο ότι δημιουργήσαμε κάποιες πινακίδες με QR code, με επαυξημένη δηλαδή πραγματικότητα, έτσι ώστε οι επισκέπτες, εμείς το θέλαμε περισσότερο για τους μαθητές μας, αλλά ο κύριος Ιατρίδης το επέκτηνε και για τους επισκέπτες της κοιλάδας, όπου θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες με το κινητό τους τηλέφωνο για το κάθε ένα από τα σημεία τα οποία επιλέξαμε να εμφανίζονται κάποιες πληροφορίες, όπως παραδείγματος χάρη η ιστορία της κοιλάδας, όπως ο κύκλος ζωής της Πεταλούδας, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπως η Μονή της Καλόπετρας με τις υπερεωνόβιες ελιές και κάποια άλλα σημεία που επιλέγουμε, και ίσως και στο μέλλον να προσθέσουμε και επιπλέον σημεία, γιατί εδώ είμαστε σε ένα βιότοπο. Άρα τα είδη που περιγράψαμε νωρίτερα, έτσι, δεν είναι μόνο αυτά, είναι και περισσότερα. Θα έλεγα, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό είδος είναι ο κάβουρας της κοιλάδας, ο Rhodium potamnum. Αυτός ο κάβουρας έχει χαρακτηριστικά πάνω στο καβούκι του, θα το δούμε και μαζί, αν τον συναντήσουμε, το αποτύπωμα της συγκεκριμένης πεταλούδας. Είναι ιδιαίτερα αυτά τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν εδώ στην κοιλάδα, όπως η ζητιά, το οποίο είναι ένα ενδυμικό δέντρο πολύ ιδιαίτερο και σπάνιο, και μάλιστα ξέρουμε πως το αρσενικό είδος, που θα το δείτε σε λίγο πιο σκούρο μαύρο χρώμα, βγάζει αυτό το εθέρεο έλαιο που είναι έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά. Παλαιότερα λέγανε ότι οι μοναχοί που ήταν στο μοναστήρι της Καλόπετρας το χρησιμοποιούσαν σαν λιβάνι αυτό το εθέρεο έλαιο που βγαίνει.
Εμείς λοιπόν το αξιοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο, φτιάξαμε και ένα παιχνίδι θησαυρού με τα παιδιά, έτσι ώστε όταν θα έρχονται εδώ οι ομάδες από σχολεία από όλη την Ελλάδα, γιατί εμείς σαν κέντρο υποδεχόμαστε μαθητές από όλη την Ελλάδα, με βάση τις σχετικές προκηρύξεις του Υπουργείου, θα μπαίνουν στη διαδικασία αυτή να αναγνωρίζουν το χώρο με βάση την επεξεργασμένη πραγματικότητα. Συνδυάσαμε δηλαδή τη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία με το βιότοπο. Και βέβαια εδώ οφείλεται κυρίως στην πρωτοβουλία του κ. Γιατρίδη να αγκαλιάσει την ιδέα αυτή και το έργο. Έχει παρουσιαστεί σε συνέδρια και ήρθε η ώρα νομίζω ότι να γίνει αξιοποιήσιμο πια από όλους. Και από την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές, αλλά και τους επισκέπτες. Όπως βλέπετε, ενεργοποιήσαμε πολλές δυνάμεις. Από τον Νοέμβριο κύστος, η μεγάλη καταστροφή που πέστη στην Ελλάδα, θα ήταν για μας ένα κίνητρο μεγάλο και μια όθηση που μας έδωσε να επανεξετάσουμε και να επανεξετάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα οι συνεργάτες, ο Σπύρος Οσυρόπουλος και ο Χάρης Εργιάννης, δεν είναι μόνο αυτοί που συνεργαστήκαμε για να φτάσουμε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να ξέρετε ότι μετά τις 26 Νοεμβρίου καθίσαμε πραγματικά να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε, αλλά και να υλοποιήσουμε. Γιατί η Κοιλάδα είχε μια καταστροφική ημερομηνία, η οποία ήταν 1η Απριλίου, ή πάση περιπτώσει 15 Απριλίου, η οποία έπρεπε να είναι έτοιμη και να λειτουργήσει. Αυτό μας δημιούργησε και άγχος και πίεση, καλοπροαίρετη βέβαια, γιατί καθίσαμε, πραγματικά σκύψαμε για να προσφέρουμε, να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα ήταν ένας σχεδιασμός δύσκολος. Γιατί πέραν από την καταστροφή την οποία υπέστη η Κοιλάδα, έπρεπε να δούμε και άλλες παραμέτρους. Τι κάναμε λοιπόν μέχρι σήμερα? Υπήρχε μια προηγούμενη εργολαβία η οποία ήταν 190.000 ευρώ, η οποία προέβλεπε την περίφραξη, η οποία είναι περίπου 5 χιλιόμετρα, για να προστατευτεί η Κοιλάδα από τα εγώ πρόβατα. Μετά την καταστροφή έπρεπε να τρέξουμε γρήγορα και με τις διαδικασίες για να φέρουμε το αποτέλεσμα στο 15 Απριλίου. Καταφέραμε σύντομα να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση, η οποία ήταν 110.000, και παράλληλα η ΔΕΡΜΑΕ με τα έργα τα οποία δεν μπορούσαν να ενταχθούν μέσα στις μελέτες, να υλοποιήσει τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία πήγαν κενά, για να έχουμε πραγματικά να τρέξουμε με μεγάλες ταχύτητες. Και καταφέραμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, πέραν από αυτά είναι και κάποια βήματα τα οποία δεν φαίνονται. Ήταν το κομμάτι της πυρασφάλειας, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και ήταν ένα αίτημα και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Δοσαρχείου, από ότι τοπογραφήσαμε όλη την περιοχή της Κοιλάδας, ακόμη και τον δρόμο διαφυγής, το οποίο απαιτεί η πυρασφάλεια, ένας δρόμος διαφυγής ο οποίος είναι 1.900 μέτρα. Αυτό καταφέραμε να το εντάξουμε και να το προτείνουμε μάλλον στο πρόγραμμα 8.3 και να έχουμε τις ημερομηνίες καταληκτικές για να πάρουμε και τις αντιρωτήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιμένουμε και την έγκριση για να δημοπρατεί το έργο. Και πέραν από αυτά έχουμε προτείνει στο πρόγραμμα 8.3 και ένα άλλο έργο, το οποίο είναι η υλοτομία του δάσους, δηλαδή τα κατεστραμμένα δέντρα και τα άρρωστα δέντρα, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν. Αυτό είναι ένας προϋπολογισμός άλλες 70.000, τα οποία και αυτά προτείναμε στο πρόγραμμα 8.3 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το δεύτερο που κάναμε ήταν να δούμε το μουσείο, το οποίο ανέφερε η κυρία Γλεντή προηγουμένως. Το μουσείο ήταν ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά δεν αρμόζει στην περιοχή. Πρέπει να ανακαινιστεί. Τρέξαμε και αναζητήσαμε ό,τι παλιό υπήρχε από τις μελέτες που είχαν. Έχουμε καλέσει τον ειδικό πάνω σε θέματα μουσεία, τον κύριο Σισαμάκη, το οποίο συζητήσαμε, συνεργαστήκαμε και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και αυτή η μελέτη του μουσείου που αφορά και το εξωτερικό κομμάτι αλλά και τη διαμόρφωση του μουσείου θα είναι έτοιμη για να μπορέσουμε να το προτείνουμε στο ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα το οποίο είναι ήδη υπάρχει κωδικός μέσα, το οποίο είναι περίπου 400.000 ευρώ. Πέραν από αυτά πρέπει να σας πω ότι στην Κοιλάδα καταστράφηκε και όλη η οπτική ίνα μαζί με την πυρασφάλεια. Βάλαμε καινούρια οπτική ίνα στο μήκος μετά από παράκληση του Δημάρχου. Ζήτησε να βάλουμε και δύο SOS τηλέφωνα μέσα, γι' αυτό τραβήξαμε και την οπτική ίνα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη για να μπορέσουμε να τοποθετούν και τα τηλέφωνα τα SOS. Η γραμμή η οπτική να τραβήχθηκε, περιμένουμε κάτι εξαρτήματα για να μπορέσει να μπουν και αυτά μέσα στην λειτουργία. Ούτως ώστε, επειδή είναι μια ρεματιά τα οποία από εδώ και πάνω περίπου 800 μέτρα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί κάποιος άνθρωπος. Τραυματίζεται, παθαίνει κάτι, άρα να υπάρχει κοντά ένα τηλέφωνο με ένα φαρμακείο το οποίο έχουμε βάλει. Είχαμε στο πρόγραμμα να προσλάβουμε και εδώ σοκόμα, εδώ στην περιοχή, κάτω στο κτίριο, για να υπάρχει μια ασφάλεια όσον αφορά τους επισκέπτες.
είμαστε σε μια διαδικασία λόγω του κορονοϊού. Καταλαβαίνετε ότι όλα παγώσανε. Το δίμηνο του κορονοϊού και εμάς μας έχει πάρει πάρα πολύ πίσω. Απλά ο στόχος μας ήταν να λειτουργήσει η κοιλάδα. Τα καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε και τη μελέτη υπερασφάλειας όλης της κοιλάδας. Γιατί σας είπα προηγουμένως ότι τελειώσαμε το τοπογραφικό όλης της περιοχής. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα έχουμε κάνει σύμβαση με δασολόγο, γιατί τη μελέτη αυτή την υπογράφει μόνο δασολόγος. Έχουμε κάνει τη σύμβαση και πιστεύουμε ότι το αμέσως διάστημα θα ολοκληρωθεί και αυτή η μελέτη για να πάρουμε την ένταση του αρχείου και να κάνουμε τις παρεμβάσεις που πρέπει επιπλέον να γίνουν από την υφιστάμενη υπερασφάλεια η οποία υπάρχει μέσα. Η υπερασφάλεια, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλή λειτουργία. Την έχουμε ελέγξει, έχουμε αντικαταστήσει, έχουμε βάλει αυτό που πρέπει να βάλουμε. Βάζουμε ανθρώπους που εκπαιδεύονται και θέλω να πω ότι ο Καριάννη είναι ένα άνθρωπο ο οποίος επί χρόνια πρέπει να πω ότι ήταν εδώ παρόν. Ο άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πολύ αυτό το κομμάτι, γνωρίζει όσο κανένας άλλος αυτή την κοιλάδα και παρόλο ότι ο άνθρωπος πηγαίνει στα σύνταξη ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ πραγματικά και όπως είπε πολύ μεγάλες υπηρεσίες σε εμάς και στον κόσμο αλλά και στο Ελλοδί γιατί αγάπησε αυτόν τον τόπο, αυτό το εμβληματικό σημείο του νησιού, ένα κομμάτι ξεχωριστό που για μας είναι είναι η αιχμή του δόρατος για την προβολή και τη διαφήμιση του νησιού. Ένα περιβαλλοντικό κομμάτι το οποίο είναι σπάνια στην Ελλάδα και αυτό εμείς δουλέψαμε και το προσέξαμε σαν κορίο οφθαλμού. Κάναμε ό,τι ήταν το καλύτερο δυνατό και θα συνεχίσουμε γιατί τώρα ξεκινήσαμε, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει όραμα και εκτιμώ ότι αν όλα πάνε καλά, του χρόνου θα δείτε μια διαφορετική κοιλάδα από ό,τι βλέπετε σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου ξεχωριστά. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που δουλέψανε εδώ πέρα στην κοιλάδα. Ευχαριστώ τον Γιώτα τον Νικολά που ήταν κάθε μέρα εδώ πέρα όλο το χειμώνα. Δουλέψανε μέσα στη λάσπη και μέσα στις βροχές. Αυτό μην το ξεχνάμε. Ήταν σκληρή δουλειά. Θα δείτε και τα έργα που γίνει πάνω και θα τις στηρίξεις. Πόσο δύσκολη δουλειά ήταν. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Φέραμε στο τέλος. Δεν φτάσαμε. Κάναμε ένα βήμα. Το άλμα έρχεται και θα έρθει πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ.